Πάμε όμως και στη Μερυγίου, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν από λίγο είχαμε ανακοινώσεις και για τα σχολεία, αλλά και για τη λειτουργία των καταστημάτων Μέρη στην Αττική. Ευλαμπία, εμείς βρισκόμαστε στην πλατεία της Παλαιάς Πεντέλης. Εδώ από το πρωί έχει αρχίσει και ρίχνει. Το έχει στρώσει. Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει αλάτι. Έρχονται μηχανήματα του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας. Συνεχώς εφοδιάζονται για να ρίχνουν στους δρόμους. Όπως και πολλοί κάτοικοι έρχονται να πάρουν για να ρίξουν στις εισόδους των σπιτιών τους. Πάντως, την τελευταία ώρα δεν έχει σταματήσει η χιονόπτωση. Έχει και αέρα που δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Τώρα να σου πω όσον αφορά το σχολείο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία σε ολόκληρη την Αττική, όπως και όλοι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί της Αττικής μετά από απόφαση των δημάρχων, ενώ η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνει διαδικτυακά μέσω WebEx. Όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα, αύριο και με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή, σε ολόκληρη τη Βόρεια και Βόρεια-Ανατολική Αττική και στα βόρεια προάστια της Αθήνας θα παραμείνουν κλειστά. Εξαιρούνται, να σου πω, τα φαρμακεία, τα καταστήματα τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, τα πρατήρια καυσίμων, τα καταστήματα που πουλούν εργαλεία και αλυσίδες χιονιού, ενώ από τις 6 ώρα το απόγευμα αύριο δεν θα επιτρέπεται να πουλούνται αγαθά μέσω delivery ή courier. Τέλος να σου πω ότι από το πρωί ισχύει και απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς πνέουν και πολύ δυνατοί άνεμοι κατά τόπους Νέα Μποφόρ, Ευλαμπία. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, επιθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν ισχυρές συστάσεις να μην κυκλοφορεί κανείς έξω εφόσον δεν υπάρχει κάποια ανάγκη.